Εμείς επιστρέφουμε στο στούτιο, φιλοξενούμε τον πρόεδρο των οικολόγων, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Μαζί θα συζητήσουμε το θέμα της ρήψης των βεγγαλικών, το οποίο φαίνεται ότι έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοπέμπτου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, κανένας έλεγχος, ανεξέλεκτη κατάσταση. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα βεγγαλικά? Νομίζω όλοι γινόμαστε μάρτυρες στη γειτονιά μας το τι γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι πλέον είναι πραγματικά ανεξέλεκτη η κατάσταση. Να εξηγήσω ότι με βάση την νομοθεσία, για να ρίξει κάποιος πυροτεχνήματα πρέπει να πάρει άδεια από την υπηρεσία μεταλλείων. Δεν φαντάζομαι όλοι αυτοί να παίρνουν άδεια. Ακριβώς, ναι. Η διαδικασία όμως αυτόν προβλέπει. Η υπηρεσία μεταλλείων αναρτά στην ιστοσελίδα του τις εταιρείες τις οποίες έχει δώσει άδεια την μέρα, την ώρα και τον χώρο που θα γίνει η ρήψη, για να ξέρει ο κόσμος. Και μάλιστα, εάν παραβεί αυτήν την νομοθεσία, έχει πάρα πολλά ψηλό πρόστιμο. Δεν θυμάμαι να σας το πω, αλλά θυμούμαι ότι το αυξήσαμε πρόσφατα στη Βουλή. Προφανώς μόνο το αυξήσατε. Δεν φαντάζομαι ότι πληρώνει κανείς αυτό το πρόστιμο. Διαφορετικά, δεν θα βλέπαμε αυτά που βλέπουμε. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος τηλεφωνήσει ότι, ξέρεις, ρίχνουν εδώ πυροτεχνήματα, τότε είναι στην αστυνομία που τηλεφωνήσει για να εφαρμόσει τον νόμο. Mm-hmm. Η αστυνομία λέει ότι, μα ξέρεις, όταν ρίχνουν πυροτεχνήματα, που τη στιγμή που να μου τηλεφωνήσεις ως την άρθρο εγώ, επειδή η ρήψη είναι μικρής διάρκειας, έχει πρόβλημα να φτάσει και να προλάβει επ' αυτό φόρο. Για να έχει αποδεικτικά στοιχεία στην. Ναι, για να έχει αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε έχουμε τούτο το πρόβλημα της απόδειξης τη στιγμή που γίνεται ρήψη. Και δεν είναι μόνο η αναστάτωση σε παιδιά, ηλικιωμένους, κατοικίδια, είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιών εντός των περιοχών. Ακριβώς, ναι. Ήθελε να έρθει το τμήμα δασών στην Επιτροπή ακριβώς για να τονίσει το πρόβλημα το μεγάλο με τις πυρκαγιές. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε. Αλλά πρέπει να πω ότι το τμήμα, η υπηρεσία μεταλλείων, μας είχε πει επίσης ότι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει τις άδειες και χειρίζεται αυτό το θέμα, είχε πρόβλημα με τον υπόκοσμο. Δηλαδή. Και ετοιμάζεται να υποβάλει παραίτηση. Γιατί έχει ανάμειξη ο υπόκοσμος μέσα σε όλα αυτά. Φέρνουν πυροτεχνήματα παράνομα με διάφορες διαδικασίες. Κάποτε ορισμένες ρήψεις γίνονται για να ενημερώσουν όσους θέλουν να αγοράσουν παράνομες ουσίες ότι είμαστε εδώ σήμερα και είμαστε έτοιμοι. Και υπάρχει και τρόπος με τον οποίο παραδίδουν πυροτεχνήματα με μοτοσυκλέτες, ταχυμεταφορείς, δηλαδή μπαίνει σε ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook, έχει μια βίζα η οποία δεν μπορείς να εντοπίσεις στην Κύπρο, χρειάζεται να κάνεις έρευνα. Βάζεις την παραγγελία σου και σε το φέρνουν με τη μοτοσυκλέτα όπως φέρνουν φαγητά. Άρα, αν αντιλήφθηκα σωστά, ο υπόκοσμος εμπλέκεται με δύο τρόπους στην όλη υπόθεση. Στην εισαγωγή παράνομων βεγγαλικών και στην πώληση, αλλά και το ότι μπορεί η ρήψη να γίνεται για εντοπισμό και κοντραμπάντο παράνομων ουσιών, έτσι είναι. Ναι, ναι. Είναι απίστευτα τα πράγματα που ακούσαμε. Απίστευτα. Και αυτός ο υπάλληλος που λέει το υπεύθυνος για πυροτεχνήματα στην υπηρεσία μεταλλείων, γιατί ήθελε να παραιτηθεί? Είναι οι πιέσεις που υπάρχουν από τον υπόκοσμο. Δέχθηκε απειλές, εννοείται. Υποψιάζομαι, ναι. Να ρωτήσω, στην συνεδρία προχθές υπήρχαν και εκπρόσωποι της αστυνομίας? Υπήρχαν εκπρόσωποι της αστυνομίας, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι μας εξήγησαν τους τρόπους με τους οποίους έρχονται παράνομα πυροτεχνήματα στην Κύπρο. Είτε μέσα κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια, είτε ακόμα μας είπαν και υπόθεση η οποία έφτασαν πακεταρισμένα η μεγάλη ποσότητα με αεροπλάνο που απαγορεύεται. Πώς πέρασαν τον έλεγχο? Εντάξει, για να το ξέρουν σημαίνει ότι έκαναν έλεγχο και τα βρήκαν. Αλλά βλέπετε τους διάφορους τρόπους που δοκιμάζουν για να τα φέρουν όλα αυτά στην Κύπρο. Τα δοκιμάζουν όλα. Mm-hmm. Το τι πιέσαμε εμείς στην Επιτροπή είναι ότι άμα ο οποιοσδήποτε, διότι πραγματικά κάθε βράδυ στην Κύπρο ολόκληρη δεν είναι ένα-δυο ρήψεις. Είναι κάθε βράδυ θα έχει μια περιοχή που κάποιος. Μα σίγουρα αυτό λέω. Ναι. Είμαστε μάρτυρες πλέον όλοι αυτοί. Όλοι. Επομένως, όλοι αυτοί βρίσκουν και τα αγοράζουν. Δεν μπορούμε να βρούμε ποιος τα πουλεί. Δηλαδή, οποιοσδήποτε άσχετος μπορεί να αγοράσει, δεν μπορεί η αστυνομία να πάει να πει
θα προσποιηθεί ότι θα αγοράσει και να πιάσει ένα, δυο, τρεις για να τους δυσκολέψει. Ξέρετε, ο λόγος που ρώτησα για την παρουσία εκπροσώπων της αστυνομίας ήταν αν ακούστηκαν αυτές οι καταγγελίες και ότι δέχθηκε ίσως απειλές ο επικεφαλής των πυροτεχνημάτων στην υπηρεσία μεταλλείων, δεν έπρεπε να δράσει αμέσως η αστυνομία? Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς είναι η ιστορία. Απλά λέω ότι εγώ σαν βουλευτής ήθελα την αστυνομία να κυνηγήσει την πηγή. Καταλαβαίνω το πρόβλημα ότι από την ώρα που θα τηλεφωνήσω μέχρι να φτάσει μπορεί να μην προλάβει να πιάσει κάποιον επαυτοφόρο. Το καταλαβαίνω. Αλλά έχει ρήψεις οι οποίες είναι τακτικές, γιατί γίνονται συχνά. Έχει ρήψεις οι οποίες δεν προλαβαίνεις. Άρα, μα είναι προφανές αυτό. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει και η αστυνομία να μην τον έβρει? Γι' αυτόν είχαμε δώσει μία διορία στην αστυνομία και στην υπηρεσία μεταλλείων 2-3 μήνες να καταστρώσουν ένα σχέδιο να κυνηγήσουν την πηγή. Από εκεί που αγοράζουν να μπορούμε να τους πιάσουμε. Και θα το ξαναδούμε το θέμα τον Ιανουάριο. Και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ενδιάμεσα για να μην φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε και θύματα να ξεκινήσουν πυρκαγιές σε μια γειτονιά λόγω και της ρήψης των βενγκαλικών? Καλούμε τον κόσμο να τηλεφωνά στην αστυνομία. Η αστυνομία είπε ότι θα ανταποκρίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, πέρα από την έκκληση μην ρίχνετε πυροτεχνήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι δύσκολο θέμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πιάσεις εκείνο που τα πουλεί, δεν μπορείς να πιάσεις εκείνο που τα ρίχνει. Και τούτο είναι το αποτέλεσμα που καταλήξαμε να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό ρήψεων κάθε μέρα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι. Πρέπει κάποιος να ευαισθητοποιηθεί να κάνουμε κάτι. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Θα ρωτήσω κάτι. Μήπως λέχθηκε καθόλου στην συνεδρία της Επιτροπής τι τζίρο βγάζει ο κόσμος από αυτή την αγοραπολισία? Όχι, αλλά πρέπει να είναι μεγάλος. Τα πυροτεχνήματα ορισμένα είναι ακριβά. Δηλαδή, μιλούμε για 100 και 200 ευρώ και 300. Ορισμένα είναι φτηνά. Αλλά μας είχαν τονίσει επίσης και το γεγονός ότι είναι και επικίνδυνα. Δηλαδή, μπορεί να έχει τραυματισμούς και σοβαρότατους τραυματισμούς. Mm-hmm. Και εσύ ο ίδιος, πέρα από τους κινδύνους που είχατε πει για τα ζώα, για τα ορισμένα παιδιά με ορισμένα προβλήματα, με τα πουλιά, με τη φύση, με την ενόχληση που κάνεις του όλου, με τις φωτιές, πολλά τα προβλήματα. Γι' αυτό και έχει διαδικασία αναδιοδότησης. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχουμε, νομίζω όλοι συμφωνούν, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούν και να βρουν λύση. Τούτο λέω, τίποτε άλλο. Πρέπει να βρεθεί λύση. Έγινε να συνεχίσει έτσι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η λύση. Εμείς εδώ θα είμαστε. Έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας και τη βοήθειά μας για ό,τι χρειαστεί. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και εγώ πιο πριν έπαιρνα πάρα πολλά τηλεφωνήματα και όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής είναι γι' αυτό που το βάλαμε το θέμα για συζήτηση. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Να μην σας πω ότι μια φορά κάποιος πήρε με τηλέφωνο και φώναζε γιατί έμεινε ψηλά σε πολυκατοικία και ο κάτω έριχνε πυροτεχνήματα που ήταν στο παράθυρο του. Απίστευτο. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί σύντομα λύση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.